Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το 1-0 που έγινε στο 25, από μια λάθος συνεννόηση αμυντικού τραυματοφύλακα. Ο τραυματοφύλακας της Al Sadd πήγε να κάνει κοντρόλ μπροστά στο τέρμα του και την πάτησε, ήρθε ο Αντριάνο, έγινε η κόντρα πάνω του, στο γόνατό του και έτσι έγινε το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Εδώ είναι μια άτυχη στιγμή, η άτυχη μάλλον στιγμή για το Δίγια, σε μια προσπάθειά του, δεν πατάει καλά το πόδι του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάταγμα. Ο Βίγια φαίνεται θα χάσει όλο το υπόλοιπο της σεζόν και ακόμα χειρότερο θα χάσει και το Euro από ό,τι φαίνεται. Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με την Εθνική Ισπανία. Στο 43 ο Αντριάνο πάλι από παλιά του Τιάγκο κάνει το 0-2 για την Μπαρτσελόνα. Χειροκροτεί ο Γκουαρδιόλα. Στο 64 εξαιρετική παλιά του Μέση στον Κεϊτά 0-3 η Μπαρτσελόνα. Μια εύκολη υπόθεση, μονότερμα ήταν έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι. Και στο 81, από την παλιά του Τιάγκο, ο Μάξουελ, ωραίο διαγώνιο σουτ, το τελικό 0-4. Την Κυριακή ξαναλέμε αντίπαλος η Μπαρσελόνα με την Σάντος, όπου αγωνίζεται φυσικά ο Νεϊμάρ.